más. I was in Bangkok for 8 days. Ήμουνα στην Bangkok για 8 μέρες. About 400 leaders we got together and looked at what God has been doing around the world. Περίπου 400 ηγέτες από διάφορες χώρες του κόσμου μαζευτήκαμε μαζί και είδαμε το τι κάνει ο Θεός στον κόσμο μας. Also 8 days of breakfast noodles, lunch noodles and dinner noodles. Και επίσης 8 μέρες πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό noodles. Υπάρχει ρύζι. Και ρύζι για ένα λαγί. Εντάξει. But one of the encouraging thing. Ένα ενθαρρυντικό πράγμα. In 2004, a young couple, they just got married. Το 2004, ένα νεαρό ζευγάρι που μόλις είχε παντρευτεί. And they prayed for them and they sent them to Tibet. Προσευχήθηκαν για αυτούς και τους έστειλαν στο Τιβέτ. And they worked undercover, underground. Δούλευαν υπόγεια, θα λέγαμε, γιατί στο Θιβέτ δεν επιτρέπεται ο Ευαγγελισμός και ο Χριστιανισμός. And last week we were able to dedicate a complete Bible in Tibetan. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τη χαρά να αφιερώσουμε την ολόκληρη την Αγία Γραφή στα Θιβετιανά. And it was just beautiful to see this complete Bible. Και ήταν πάρα πολύ όμορφο να δούμε αυτή την ολοκληρωμένη Αγία Γραφή σε αυτή τη γλώσσα. And also the Bible app was launched in Tibetan. Επίσης υπάρχει και μια εφαρμογή για τα κινητά της Αγίας Γραφής στα Θιβετιανά. And the amazing thing is you could see how many people have been downloading this Bible. Και είναι καταπληκτικό να βλέπεις πόσοι άνθρωποι κατεβάζουν αυτή την εφαρμογή στα κινητά τους. But it took them from 2004 until last year they complete the whole Bible. Αυτό όμως τους πήρε από το 2004 μέχρι και πέρσι για να ολοκληρώσουν αυτό το έργο. So God is working. Ο Θεός δουλεύει. But I want to talk about three issues Christians are faced with today. Θέλω να μιλήσω για τρεις καταστάσεις που οι χριστιανοί αντιμετωπίζουν στις μέρες μας. Θα διαβάζουμε από Esther 4:13 έως 17. Διαβάζουμε από το βιβλίο της Εστήρ, κεφάλαιο 4, εδάφια 13 έως 17. Και της έστειλε την απάντηση. Μην νομίζεις πως η ζωή σου είναι πιο ασφαλής από των άλλων Ιουδαίων επειδή ζεις μέσα στο βασιλικό παλάτι. Αν δεν μιλήσεις τώρα, θα έρθει από αλλού βοήθεια και σωτηρία για τους Ιουδαίους. Εσύ όμως και η οικογένειά σου θα εξαφανιστείτε. Και ποιος ξέρει αν δεν έγινες βασίλισσα για τούτη ακριβώς τη στιγμή. Η Εστήρ του έστειλε την απάντηση. Πήγαινε, συγκέντρωσε όλους τους Ιουδαίους των Σούσων και ας νηστέψουν 3 μέρες για μένα, χωρίς να φάνε και να πιούν μέρα νύχτα. Τα ίδια θα κάνω και εγώ και οι δούλες μου. Μετά από αυτό, αντίθετα από τον νόμο, θα παρουσιαστώ στο βασιλιά και αν είναι να πεθάνω, ας πεθάνω. Ο Μαρδοχέος έφυγε και έκανε όπως τον διέταξε η Εστήρ. Let's pray. Ας προσευχηθούμε. Father, we pray that your Holy Spirit will speak to our hearts. Πατέρα, προσευχόμαστε το Άγιο σου Πνεύμα να μιλήσει στις καρδιές μας. Our minds. Στο μυαλό μας. And I pray that this message will sink into our hearts and affect our lives. Και προσεύχομαι αυτό το μήνυμα να μπει μέσα στις καρδιές μας και να επηρεάσει τον τρόπο της ζωής μας. Our attitudes. Τη συμπεριφορά μας. And our walk with you. Και την πορεία μας μαζί σου. Speak to us in Jesus' name. Μίλησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Amen. Amen. So there's three things. Υπάρχουν τρία πράγματα. The need is urgent. Η ανάγκη είναι επίγουσα. On the 13th day of the first month. Τη 13η μέρα του πρώτου μήνα. Haman actually sent out letters throughout the 129 provinces that king. The king was ruling over. Ο Αμάν έστειλε γράμματα στις 129 πόλεις όπου ο βασιλιάς κυριαρχούσε. And his 129 provinces started from India all the way to Ethiopia, the modern day. Και αυτές οι 129 χώρες ξεκινούσαν από την Ινδία μέχρι και την Αιθιοπία. And the decree was sent out that all the Jewish will be killed on the 13th day of the 12th month.
Και αυτό που έστειλε ο Αμάν ήταν ότι όλοι οι Ιουδαίοι πρέπει να θανατωθούν τη 13η μέρα του 12ου μήνα. And that was to prepare these 129 provinces. Και αυτό το γράμμα στάλθηκε για να μπορέσουν να προετοιμαστούν όλες αυτές οι πόλεις. So the people will know where the Jews are. Για να ψάξουν να βρούνε πού βρίσκονται οι Ιουδαίοι. Where the houses are. Πού είναι τα σπίτια τους. And then when that day come on a single day, all the Jews will be wiped out. Και εκείνη την ημέρα, μία μόνο μέρα, μέσα σε εκείνη την ημέρα, όλοι οι Ιουδαίοι θα θανατωνόντουσαν. And so it was a very pressing issue. Ήταν μια πολύ πιεστική κατάσταση. It's a matter of life and death. Ήταν θέμα ζωής και θανάτου. And so Mordecai, when he heard about it, he ripped his clothes. Ο Μαρδοχέος λοιπόν όταν άκουσε αυτό το νέο, έσκισε τα ρούχα του. He wore sackcloth. Φόρεσε τα το σάκο της του πένθους, ναι. And then he put ashes over his head and και έβαλε στάχτη στο κεφάλι του και στο σώμα του. And he went out the street crying. Και βγήκε έξω στους δρόμους κλαίγοντας. And weeping. And he came up to the king's gate and he cannot enter in because people dressed like that cannot go in. Και επειδή ήταν έτσι ντυμένος, έφτασε στην πύλη του βασιλείου, αλλά δεν μπορούσε να μπει μέσα. And so the people saw him and they went into the palace and they told Mordecai Esther. Οι άνθρωποι του βασιλείου τον είδανε και μπήκανε μέσα και ειδοποίησαν την Εστήρ. Oh, your cousin is outside. Ο θείος, uncle. Cousin. Συγγνώμη. Ο ξάδερφός σου είναι έξω, της είπανε. So Esther thought, oh, he needed clothes. Η Εστήρ σκεφτόταν ότι μάλλον χρειάζεται ρούχα. So she got together all the nice clothes and sent it to. Μάζεψε λοιπόν ωραία ρούχα και τα έστειλε σε αυτόν. But Mordecai refused the clothes. Ο Μαρδοχέος όμως τα αρνήθηκε τα ρούχα. And then they asked Esther inquired, why is it that you don't want the clothes? And και η Εστήρ αναρωτήθηκε για ποιο λόγο δεν τα θες τα ρούχα. And he gave him the copy of the letter that Haman had brought to the king. Και εκείνος της έδωσε ένα αντίγραφο του γράμματος που είχε στείλει ο Αμάν. And Esther was probably didn't know what was going on. Μάλλον η Εστήρ δεν είχε ιδέα το τι είχε συμβεί. And she was probably a bit shocked also. Και ίσως να ήταν και σοκαρισμένη λίγο. And the answer she gave was, I just cannot go and appear before the king. It's too dangerous. Και η απάντηση που έδωσε ήταν, δεν μπορώ ξαφνικά να εμφανιστώ μπροστά στο βασιλιά. Είναι επικίνδυνο. I have to go before the king at the appointed time. Πρέπει να εμφανίζομαι στο βασιλιά σε συγκεκριμένη ώρα. So Mordecai heard about it. Ο Μαρδοχέος το άκουσε λοιπόν αυτό. And then he sent words back to Esther. Και της έστειλε την απάντηση. And he told Esther, don't think that you are safe in the king's palace. Και της είπε, μην νομίζεις ότι εσύ είσαι ασφαλής επειδή ζεις μέσα στο παλάτι. Even if you fail to respond, ακόμα και αν αποτύχεις να ανταποκριθείς σε αυτό που σου ζητάμε, help will come. Η βοήθεια θα έρθει. But you and your father's house will be. Εσύ όμως και η οικογένειά σου θα θανατωθείτε. The need is urgent. That's the first thing. Η ανάγκη είναι επίγουσα. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. We are faced with this urgency. Αντιμετωπίζουμε αυτές τις επίγουσες καταστάσεις. Second thing is the opportunity is momentous. It's certain. Η ευκαιρία είναι σίγουρη, είναι βέβαιη η ευκαιρία. Help will come. That's what Mordecai told Esther. Η βοήθεια θα έρθει. Αυτό της είπε ο Μαρδοχέος. You may be comfortable in the palace now. Εσύ μπορεί να ζεις σε μια άνεση στο παλάτι. And you might not want to help. Και μπορεί να μην θέλεις να βοηθήσεις. But I'll tell you this. Αλλά θα σου πω ένα πράγμα. Help will come. Η βοήθεια θα έρθει. But you will miss out. Εσύ θα χάσεις. Number three. Το τρίτο. The time is running out. Ο χρόνος λιγοστεύει. It's the time will come. Φτάνει η ώρα. There's only 12 months from 13th of January and 13th of December. The time is so short. Είναι περίπου 12 μήνες από τις 13 Ιανουαρίου μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου. Don't delay. Μην το καθυστερείς. If you are to act, act now. Αν είναι να κάνεις κάτι, κάντο τώρα. Tomorrow may never come. Το αύριο μπορεί να μην έρθει ποτέ. We might wait and we might wait too late. Μπορεί να περιμένουμε και να περιμένουμε μέχρι να είναι πολύ αργά. And all of this is based on the fact that Mordecai wanted Esther to do something. Και όλο αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι ο Μαρδοχέος ήθελε η Εστήρ να κάνει κάτι.
The need is urgent. Η ανάγκη είναι επίγουσα. And it requires Esther to act now, not tomorrow. Και απαιτεί από την Εστήρ να κάνει κάτι τώρα, όχι αύριο. Not next year. Όχι του χρόνου. When there is a danger approaching, it doesn't wait for us to be prepared. Όταν έρχεται ένας κίνδυνος, δεν περιμένει να προετοιμαστούμε πρώτα. Each day is a step towards the danger. Κάθε μέρα είναι ένα βήμα προς αυτή την καταστροφή, προς αυτόν τον κίνδυνο. Each hour that passes is an hour towards the end. Κάθε ώρα που περνάει είναι μία ώρα προς το τέλος. It doesn't wait for us. Δεν περιμένει για μας. It doesn't wait for Esther to think well. Δεν περιμένει για την Εστήρ να το σκεφτεί καλά. But Esther is in a position where she could help. Και η Εστήρ βρίσκεται σε μια θέση που θα μπορούσε να βοηθήσει. Esther's reply indicated two things. Η απάντηση της Εστήρ μας δείχνει δύο πράγματα. She was frightened that the king would kill her. Φοβόταν ότι ο βασιλιάς θα τη σκοτώσει. She puts her life above the life of her fellow countrymen. Βάζει τη ζωή της πάνω από τη ζωή των συνανθρώπων της. She lacked the desire to lay down her life for the sake of others. Δεν έχει την επιθυμία να θυσιάσει τη ζωή της για χάρη κάποιον άλλον. Secondly, she chose comfort over discomfort. Και το δεύτερο είναι ότι επιλέγει την άνεση από την δυσκολία. And I think when we look at the world around us, και νομίζω ότι όταν βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας, millions are walking to endless eternity without Jesus. Εκατομμύρια άνθρωποι οδεύουν προς την καταστροφή χωρίς τον Ιησού. And every day, και κάθε μέρα, they're falling off the cliff. Πέφτουν από τον γκρεμό. That's why the need is urgent. Γι' αυτό και η ανάγκη είναι επίγουσα. It requires our attention. Απαιτεί την προσοχή μας τώρα. And so we cannot afford to sit back and do nothing. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να καθόμαστε και να μην κάνουμε τίποτα. The urgent need requires taking a risk. Η επίγουσα ανάγκη απαιτεί να πάρουμε κάποιο ρίσκο. The second thing is that the opportunity is certain. Το δεύτερο πράγμα που είπαμε είναι ότι η ευκαιρία είναι βέβαιη. Mordecai told Esther, ο Μαρδοχίος είπε στην Εστήρ, you may choose to do nothing. Μπορεί να επιλέξεις να μην κάνεις τίποτα. Remain there, enjoy the comfort of the palace. Κάτσε εκεί άνετη στο παλάτι. But there is such confidence that God will come through for us. Έχουμε όμως την πεποίθηση ότι ο Θεός θα δουλέψει και θα κάνει κάτι για μας. Because Mordecai has read from the scripture. Γιατί ο Μαρδοχαίος έχει διαβάσει από το λόγο του Θεού. And he knows the history of how God has protected the Jewish people. Και ξέρει την ιστορία και το πόσο ο Θεός έχει προστατεύσει τους Ιουδαίους. How for 40 days he protected them in the wilderness when they left Egypt and went to the promised land. 40 years. Πώς για 40 χρόνια προστάτευσε τους Ιουδαίους όταν έφυγαν από την Αίγυπτο. He knew those stories. Ήξερε αυτές τις ιστορίες. He knew the story of Shadrach, Meshach and Abednego. Ήξερε την ιστορία του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδένεγό. When they were told to bow down and worship the false gods. Όταν τους είπανε να προσκυνήσουν τους ψεύτικους θεούς. The three of them said no, we will not do it. Οι τρεις τους είπανε όχι, δεν θα το κάνουμε αυτό. And the king said, okay, we'll throw you into the fiery furnace. Και ο βασιλιάς είπε πολύ ωραία, θα μπείτε στο καμίνι. And these three men said, we will not bow down. And if even if we die, we will die not bowing down to a false god. Και είπανε εμείς και πάλι δεν θα προσκυνήσουμε και ακόμα κι αν πεθάνουμε, πάλι δεν θα έχουμε προσκυνήσει τους ψεύτικους θεούς. And they threw these three men into the fire. Και τους πέταξαν μέσα στο καμίνι αυτούς τους τρεις. The king sat there and saw a fourth person that looks like a son of man appeared. Και ο βασιλιάς είδε ένα τέταρτο άνθρωπο μέσα στο καμίνι που ήταν σαν γιος Θεού. And so Mordecai knew these stories. Ο Μαρδοχαίος λοιπόν τις ήξερε αυτές τις ιστορίες. And that increased his faith. Και αυτό αύξησε την πίστη του. And he told Esther. Και είπε στην Εστήρ. You can remain in the palace, and even if you choose to do nothing. Μπορείς να μείνεις στο παλάτι, και αν επιλέξεις να μην κάνεις τίποτα. Help will come. Η βοήθεια θα έρθει. And it will come from the Lord. Και θα έρθει από τον Κύριο. Amen. This is our assurance that God
will come through for us. Αυτή είναι η βεβαιότητά μας ότι ο Θεός θα έρθει για μας. Even in difficult moments, in difficult times, God will come through for us. Ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις, σε δύσκολες περιόδους, ο Θεός θα έρθει για μας. But αλλά we need to allow Him and give Him space for Him to be God in our lives. Πρέπει να του το επιτρέψουμε και να του δώσουμε το χώρο για να γίνει ο Θεός στη ζωή μας. When we try to take control of our lives, όταν προσπαθούμε να έχουμε τον έλεγχο στη ζωή μας, the possibilities is that we will not see the hand of God. Οι πιθανότητες είναι ότι δεν θα δούμε το χέρι του Θεού. I remember Pastor Yogaraja. Θυμάμαι τον Ποιμένα Yogaraja. We had a privilege of working with him in Sri Lanka. Είχαμε την το προνόμιο να δουλεύουμε μαζί του στη Sri Lanka. And he lived in a village that is predominantly Hindu. Ζει σε ένα χωριό το οποίο κατά κύριο λόγο είναι Ινδουιστές. Very strong hold. Πολύ φανατικοί Ινδουιστές. And Pastor Yogaraja would take his motorbike and he would drive into the village of Vakhare. Ο Ποιμένας λοιπόν αυτός έπαιρνε τη μηχανή του και πήγαινε μέσα στο χωριό, στο Vakhare. And this village was also controlled by the terrorist, αυτό το χωριό ήταν κάτω από την κυριαρχία των Tamil. Tamil Tigers. Tamil Tigers. Οι αντάρτες. And so he was going in there because he believed that God is calling him to preach the gospel to the Hindus. Πήγαινε λοιπόν μέσα σε αυτό το χωριό γιατί πίστευε ότι ο Θεός τον έχει καλέσει για να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε αυτούς τους ανθρώπους, τους Ινδουιστές. And one day when Pastor Yogaraja was there, και μια μέρα που ήταν εκεί ο Ποιμένας στο χωριό, he was sitting on his motorbike and they throw a hand grenade on to his motorbike. Καθόταν στη μηχανή του επάνω και του πετάξανε μια χειροβομβίδα. So the hand grenade fall on the steering of the motorbike. Η χειροβομβίδα έπεσε μπροστά στο τιμόνι της μηχανής. And it fell down and rolled to the side. Έπεσε και κύλησε στην άκρη. And Pastor Yogaraja thought, that's it. I'm gone. Και ο Ποιμένας πίστεψε ότι εντάξει, αυτό ήταν το τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. But the hand grenade rolled over and did not even explode. Η χειροβομβίδα λοιπόν κύλησε και δεν εξεράγει ποτέ. And he is alive today. Και είναι ζωντανός σήμερα. After the tsunami, Pastor Yogaraja went back and planted about 3 other churches in that same community. Μετά το τσουνάμι που έγινε στην Ασία, ο Ποιμένας αυτός πήγε στο ίδιο χωριό και ξεκίνησε 3 διαφορετικές εκκλησίες μέσα σε αυτή την κοινότητα. He took the risk. Πήρε το ρίσκο. And he saw the hand of God. Και είδε το χέρι του Θεού. Help will come. Η βοήθεια θα έρθει. I think many times we try to help God to help us. Πολλές φορές προσπαθούμε να βοηθήσουμε το Θεό για να μας βοηθήσει. But God doesn't need our help. He needs our trust and our faith in Him. Ο Θεός δεν θέλει τη βοήθειά μας, θέλει την εμπιστοσύνη μας και την πίστη μας σε αυτόν. One thing about the book of Esther is that critics say it doesn't talk about God at all. Κάποιοι κριτικοί λένε ότι για το βιβλίο της Εστήρ δεν μιλάει και πολύ για το Θεό. You read throughout and God is not even mentioned. Διαβάζεις το βιβλίο της Εστήρ και ο Θεός ούτε καν αναφέρεται. But αλλά you see the fingerprint of God from every pages of the book of Esther. Βλέπουμε τα αποτυπώματα του Θεού σε κάθε σελίδα του βιβλίου της Εστήρ. And some people say no, it's a coincidence. Πολλοί θα πούνε ότι όχι, αυτό ήταν μια σύμπτωση. But αλλά when you look at it, it's a coincidence that King Vashti decided to disobey the king. Αν το δεις καλά, ήταν μια σύμπτωση που η βασίλισσα, what's her name? Vashti. Η Vashti. Vashti. Η Αστήρ, συγγνώμη. αποφάσισε να μην υπακούσει το βασιλιά. And it so happened that the 7 wise men told the king to remove her from the palace and even remove the crown from her also. Και ήταν τυχαίο που του είπανε οι σύμβουλοι του βασιλιά να την απομακρύνει από το παλάτι και να της πάρει το στέμα. A coincidence maybe. Μπορεί να ήταν και σύμπτωση. So it so happened that people advised her, the king, to look for a new wife, new queen. Και ήταν τυχαίο που του είπανε και το συμβούλεψαν να βρει καινούργια βασίλισσα.
And so words went out and every young woman gathered. Well, και έτσι καλέσανε όλες τις νεαρές του βασιλείου. And by coincidence, Esther, being a Jew, was selected. Και κατά σύμπτωση, η Εστήρ διαλέχθηκε να γίνει βασίλισσα. And by coincidence, name Mordecai, being the cousin, heard about the plot of people trying to kill the king and reported to Esther, who told the king. Και ήταν πάλι κατά σύμπτωση που ο ξάδερφος της Εστήρ, ο Μαρδοχαίος, έμαθε για αυτή την πλοκή που γινότανε από τον Αμάν και πήγε και το είπε στην Εστήρ. Not Aman. He reported that the two king's guards who were trying to kill the king. Ανέφερε τους δύο στρατιώτες του βασιλιά που προσπαθούσαν να σκοτώσουν τον βασιλιά. And so it happened that when the king found out it was true, he killed these two guards. Και έτσι έγινε τυχαία που ο βασιλιάς έμαθε γι' αυτό και σκότωσε τους στρατιωτικούς τους. Now, when that happened, usually we, if it is a Hollywood movie, the king would take Mordecai and promote him right on the spot. Αν ήταν μια ταινία του Hollywood, ας πούμε, θα βλέπαμε το βασιλιά να παίρνει το Μαρδοχαίο και να τον δοξάζει, να τον ανεβάζει. But strange enough, Mordecai was not promoted. Εντελώς παράλογα, ο Μαρδοχαίος ούτε καν αναφέρθηκε. But it so happened that they wrote it down in the history books. Αλλά κατά τύχη έγραψαν αυτό το συμβάν στα βιβλία του βασιλείου. And they took the book and they stored it away in the archives. Και αυτό το βιβλίο το έβαλαν στην άκρη. Nothing good came out of it. Τίποτα καλό δεν βγήκε από αυτό. And so it happened that Haman wanted to kill the Jewish. Και έτσι πάλι συνέβη που ο Αμάν ήθελε να σκοτώσει όλους τους Ιουδαίους. And when Esther heard about it, και όταν η Εστήρ το άκουσε αυτό, she took the courage and appeared before the king. Πήρε όλο το κουράγιο που είχε και εμφανίστηκε μπροστά στο βασιλιά. It so happened that the king didn't kill Esther. Coincidence. Και ήταν σύμπτωση που ο βασιλιάς δεν την πείραξε και δεν την θανάτωσε. She violated some rules and policies. Παρέβη κάποιους κανόνες και νόμους. But it so happened that the king didn't really pay attention and didn't even kill her. Αλλά έτσι ο βασιλιάς δεν έδωσε σημασία και δεν τη σκότωσε. And it happened that Haman was invited to sit down with King Esther and the king, and there was a party. Και έτσι έγινε και ο Αμάν κάθισε και έφαγε μαζί με τον βασιλιά και τη βασίλισσα. Second night, King Esther invited, Queen Esther invited them again. Και δεύτερο βράδυ η βασίλισσα Εστήρ τους προσκάλεσε να φάνε μαζί. And then what happened was the king asked for the third time, what is it that you want, Esther? Και ήταν η τρίτη φορά που ο βασιλιάς τη ρώτησε τι είναι αυτό που θέλεις, Εστήρ. And Esther said, my life is in danger. Και η Εστήρ είπε, η ζωή μου κινδυνεύει. And the life of my countrymen is in danger. Και η ζωή των ανθρώπων μου κινδυνεύει. And I want to seek your help. Και ζητάω τη βοήθειά σου. Could you please preserve and protect my life and that of my countrymen? Θα μπορούσες να με βοηθήσεις, να με σώσεις και να σώσεις τους συνανθρώπους μου. And the king said, who wants to kill you? Και ο βασιλιάς να αναρωτήθηκε ποιος θέλει να σε σκοτώσει. And Esther said, this guy here, sitting right here. Και η Εστήρ πολύ απλά έδειξε τον άνθρωπο που καθόταν δίπλα της. And the same pole that Haman built to hang Mordecai was the same pole he was hanged on. Η κρεμάλα που έφτιαχνε ο Αμάν για να κρεμάσει το Μαρδοχαίο ήταν αυτή στην οποία κρεμάστηκε ο ίδιος. And so there was this confidence that help will come. Και υπήρχε αυτή η βεβαιότητα ότι η βοήθεια θα έρθει. So when you look at the book of Esther, it seems like a coincidence, but for us, God was at work. Όταν βλέπουμε λοιπόν το βιβλίο, όταν διαβάζουμε το βιβλίο της Εστήρ, πολλά πράγματα μπορεί να είναι σύμπτωση, να φαίνονται σαν τυχαία γεγονότα, αλλά εμείς βλέπουμε το χέρι του Θεού. God is in control. Ο Θεός έχει τον έλεγχο. And I think sometimes when we go through life and it's difficult. Και πολλές φορές όταν στη ζωή περνάμε από δυσκολίες. It's hard. Περνάμε από
άσχημες καταστάσεις. It's very easy for us to try to take control of our own lives. Είναι πολύ εύκολο για μας να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τη ζωή μας. We look at the waves and the wind and we forget that God is in control. Βλέπουμε τα κύματα, βλέπουμε τον άνεμο και ξεχνάμε ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο. And we try to solve it first and then we allow God to come back. Προσπαθούμε λοιπόν να σώσουμε την κατάσταση και μετά αφήνουμε και το Θεό. I've been to a lot of Christians' home. Έχω μπει σε πάρα πολλά χριστιανικά σπίτια. And I'm not sure if you have seen the footprint on the beach. There's the post. Και δεν είμαι σίγουρος αν ξέρετε αυτή την κλασική αφίσα με τις πατημασιές στην άμμο. If you've seen that, yeah. Το έχετε δει μάλλον. Ναι. So I think many times it's like this. Πολλές φορές λοιπόν είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Through the difficult moments, μέσα από τις δύσκολες καταστάσεις, we see one set of footprints and we're thinking, God, where are you? Βλέπουμε μόνο ένα ζευγάρι από πατημασιές, από ίχνη στην άμμο. And we think we are in control. Και αναρωτιόμαστε πού είναι ο Θεός. Νομίζουμε ότι εμείς έχουμε τον έλεγχο. Some of us. Κάποιοι από μας. Some of us in the difficult moment. Άλλοι στις δύσκολες στιγμές. We tell God, please, can you take the back seat and let me take the steering wheel. Στις δύσκολες στιγμές, λοιπόν, λέμε στο Θεό, κάτσε πίσω στο πίσω κάθισμα και άσε να έχω εγώ το τιμόνι. So there's two different types of people. Some we want to take the steering wheel. Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη ανθρώπων. Κάποιοι θέλουν να κρατάνε το τιμόνι. Others we keep trusting in God. Άλλοι συνεχίζουν να εμπιστεύονται το Θεό. We cry out to God. Κράζουμε, φωνάζουμε στο Θεό. But we think he's not with us. Αλλά νομίζουμε ότι δεν είναι μαζί μας. But that's not the case with Mordecai. He knows that help will come. Δεν είναι όμως έτσι με τον Μορδοχαίο. Ξέρει ότι η βοήθεια θα έρθει. Now, one thing I want us to see in this story is I think it's a very important thing. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που θέλω να δούμε σε αυτή την ιστορία. Esther told the messengers, go and tell Mordecai. Είναι ότι η Εστήρ είπε στους αγγελιοφόρους, πηγαίνετε και πείτε στον Μαροδοχαίο. And call a fast for 3 days. Να νηστέψουν για 3 μέρες. I will also fast and pray. Θα κάνω και εγώ το ίδιο. Θα νηστέψω και θα προσευχηθώ. Not only myself. Και όχι μόνο εγώ. But the people in the palace that I'm in charge of. Αλλά ακόμα they will also fast and pray. Και οι δούλες μου και όλοι αυτοί που έχω υπό την προστασία μου. Esther's influence did not just was contained to herself, but it affected the people around her as well. Η επιρροή που είχε η Εστήρ δεν ήταν μόνο στη δική της τη ζωή, αλλά και στους ανθρώπους γύρω της. Is our life affecting people around us? Επηρεάζει η ζωή μας τους ανθρώπους γύρω μας. Or is Jesus our private thing that we keep to ourselves only? Είναι ο Ιησούς κάτι εντελώς ιδιωτικό και κάτι τελείως δικό μας? When I read it, I realized that prayer and fasting is the very essence of a Christian life. Όταν το διάβασα αυτό, συνειδητοποίησα ότι η προσευχή και η προσευχή και η νηστεία είναι πραγματικά αυτό το άρωμα της χριστιανικής ζωής μας. Okay, I'm not talking about praying for your food. Και δεν μιλάω για την προσευχή που κάνουμε στο φαγητό. Or pray for your healing or health or wealth and. Ή για την προσευχή που κάνουμε όταν είμαστε άρρωστοι ή όταν χρειαζόμαστε κάτι ή κάποια βοήθεια. I think this kind of prayer and fasting is a kind of prayer that you agonize, you feel the pain because something wrong is happening. Και μιλάω για αυτή την προσευχή όταν νιώθεις τη θλίψη και την αγωνία κάποιου κακού που συμβαίνει. Esther prayed and fasted because she saw death approaching her. And the entire countrymen. Η Εστήρ έκανε νηστεία και προσευχή γιατί έβλεπε το θάνατο να πλησιάζει αυτήν και τους συνανθρώπους. It's a kind of prayer that we long, we desire to see God work. Είναι αυτό το είδος προσευχής που αναζητούμε πραγματικά και θέλουμε και περιμένουμε να δούμε το Θεό. It's a kind of prayer that we pray as we expect something that God is going to do it.
Είναι αυτή η προσευχή που πραγματικά περιμένουμε και θέλουμε και πιστεύουμε ότι ο Θεός θα κάνει κάτι. I think sometimes we pray, but it's a Christian thing to do, so we pray. We don't really expect that God will work. Πολλές φορές προσευχόμαστε γιατί είναι κάτι χριστιανικό που κάνουμε όλοι μας, αλλά δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός πραγματικά θα κάνει κάτι. I heard a story of a team that went up to Bhutan. Άκουσα μια ιστορία για μια ομάδα που πήγε στο Μπουτάν. And they went for a prayer drive. Και πήγανε, οδηγούσαν το αυτοκίνητο και προσευχόντουσαν. And they were praying through some of the biggest temples, the Buddhist temple in Bhutan. Οδηγούσαν λοιπόν γύρω από τα μεγαλύτερους ναούς βουδιστικούς και προσευχόντουσαν. And it's a, for them it's a Christian thing to do. It's a missionary thing to do, so they pray. Για αυτούς λοιπόν ήταν άλλη μια ιεραποστολική εμπειρία το να προσευχηθούν σαν χριστιανοί. They were not really expecting something to happen. Δεν πολύ περίμεναν κάτι να γίνει από αυτό. But at the end they exited from India. Στο τέλος λοιπόν αυτής της περιοδίας που κάνανε, βγήκανε στην Ινδία. And they heard that one of the Buddhist temples that they were praying through got burnt down. Άκουσαν ότι ένας από αυτούς τους ναούς που τον περιτριγύριζαν και προσευχόντουσαν, κάηκε όλος καιρός. Maybe it's a coincidence. Μπορεί και να είναι σύμπτωση. Μάλλον. But maybe God is in it. Αλλά ίσως και ο Θεός να είναι μέσα σε αυτό. I think today we are two intellectuals that we try to... When things doesn't make sense, it's a coincidence. Στις μέρες μας είμαστε λίγο... θεωρητική, intellectuals, εγκεφαλική, and λογική so, και τέτοια πράγματα όταν δεν βγάζουν νόημα, λέμε είναι σύμπτωση. But Esther called a fast because she wants to depend on God, knowing that God will come through. Η Εστήρα όμως ζήτησε νηστεία και προσευχή, ξέροντας ότι ο Θεός θα έρθει. And then the time is running out. Και ότι ο χρόνος λιγοστεύει. The time is not in our favor. Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας. And the time will not wait for us. Και ο χρόνος δεν περιμένει για μας. Every day there are people walking to endless eternity without Jesus. Κάθε μέρα οι άνθρωποι βαδίζουν προς την αιώνια απώλεια χωρίς τον Ιησού. And so we need to take the risk. It's urgent. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε αυτό το ρίσκο. Είναι επίγον. We need to give up our comfort. Πρέπει να παραδώσουμε την άνεσή μας and get out και να βγούμε έξω and be the salt and light to these people. Και να είμαστε το αλάτι και το φως σε αυτούς τους ανθρώπους. Last time we said that 40% of the world population. Την τελευταία φορά μιλήσαμε για το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού. Have never heard the name of Jesus. Που δεν έχουν ακούσει ποτέ το όνομα του Ιησού ούτε για μία φορά στη ζωή τους. I said 40%. Και λέω 40%. And Greece. Και στην Ελλάδα, probably 30,000 people with cats and dogs. That's what Pastor Yoti said. ο κύριος Γιώτης, ο Καταρτζής, λέει πρέπει να είμαστε γύρω στις 30,000 συμπεριλαμβανομένων και των κατοικιδίων που έχουμε. Out of 11 or 12 million people. Μέσα από τα 11 εκατομμύρια που είμαστε στην Ελλάδα. And every day, every hour. Και κάθε μέρα, κάθε ώρα. They're walking off the cliff. Πέφτουν από τον γκρεμό. Time is running out and it's running out very fast. Ο χρόνος λιγοστεύει και μάλιστα περνάει γρήγορα. But help will come. Η βοήθεια όμως θα έρθει. And it will come through the people of God. Και θα έρθει μέσα από τους ανθρώπους του Θεού. And so I want to finish by saying what Haman, what Mordecai told Esther. Και θα τελειώσω με αυτό που είπε ο Μαρδοχαίος στην Εστήρ. Help will come and if you choose to do nothing. Η βοήθεια θα έρθει. Εσύ αν επιλέξεις να μην κάνεις τίποτα, help will come. Η βοήθεια θα έρθει. But the thing is you miss out on the opportunity. Το θέμα είναι ότι εσύ χάνεις την ευκαιρία σου. Amen. Amen. Let's pray. Ας προσευχηθούμε.